Διευρύνεται ο κατάλογος των Σκοπιανών αξιωματούχων που διώκονται για τη φυγή Γκρουεύσκη. Υποκράτηση για 30 ημέρες τέθηκε ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Ο εξάδελφος του πρώην Πρωθυπουργού έχει ήδη εμπλακεί σε μια σειρά από υποθέσεις που απασχολούν τις δικαστικές αρχές της γειτονός. Πρόκειται για οικονομικά σκάνδαλα, εκλογική νοθεία, ακόμη και βασανισμό κρατουμένου. Η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων πάντως εμφανίζεται βέβαιη για την επιστροφή Γκρουεύσκη στη χώρα. Δεν μπορεί να διαφύγει πουθενά. Ο κόσμος είναι ένα παγκόσμιο χωριό. Αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει για όλα τα κακά και την αλαζονία με την οποία άφησε πίσω τους φίλους του στο κόμμα του. Η όλη διαδικασία ανοίγει τώρα και δεν μπορεί να σταματήσει. Στο τέλος, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί με διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας των βασικών αρχών του δικαίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια πολύπλοκη υπόθεση και πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα συμφέροντα μας. Ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας, Νίκολα Γκρουεύσκη, έχει καταδικαστεί σε 2 έτη φυλάκισης για υπόθεση διαφθοράς.